Λοιπόν, Λίτσα, μία τελευταία ερώτηση. Πολλές έχω, αλλά τι να κάνω τώρα. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με ένα πεπρωμένο. Μπορούν να το αλλάξουν, μπορούν να το δουλέψουν, μπορούν να το στρώσουν. Ο σοφός κυβερνάει τα άστρα, αρκεί να ξέρει. Στο οροσκόπιο σου μέσα φαίνεται η ανοιχτή πόρτα, δηλαδή προς τα που θα μπορούσες να πας να αξιοποιήσεις, και φαίνεται και ποια πόρτα πρέπει να χτυπήσεις 1, 2, 3, 4 φορές. Δεν σου λέει ότι δεν την ανοίγω. Σου λέει ότι πρέπει να τη χτυπήσεις πολλές φορές αυτή την πόρτα για να μπεις μέσα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι μια ανοιχτή πόρτα. Γνωρίζοντας λοιπόν, και εγώ προτείνω πάρα πολύ στα παιδιά, δηλαδή πρέπει να ξέρεις το οροσκόπιο του παιδιού σου, δεν μπορεί να μεταχειρίζεσαι το ίδιο το τάδε παιδί με το τάδε παιδί. Έχουν άλλο ψυχισμό. Είναι τελείως διαφορετικά πλασμένα. Αλλιώς πρέπει να μιλήσεις στο ένα παιδί, αλλιώς πρέπει να μιλήσεις στο άλλο για να μπορέσει να βγει. Αλλά θέλω να πω, να μην φοβόμαστε τις δυσκολίες. Οι δυσκολίες μας δυναμώνουν, οι δυσκολίες πρέπει να περάσουν για να τις περάσουμε, γιατί πρέπει να θυμηθούμε τι λάθη κάναμε, τι δεν αξιοποιήσαμε, για να μπορέσουμε να είμαστε ευτυχείς με τον εαυτό μας. Όχι επιτυχημένοι άνθρωποι με την έννοια που έχουμε δώσει έως τώρα, αλλά με τον εαυτό μας να είμαστε ευτυχείς. Τώρα έτσι μετά από 23 χρόνια που τα πρωτοείπαμε, όταν είδες το οροσκόπιο μου, πραγματικά πίστευες ότι θα μείνω στη τηλεόραση? Ναι. Μην το αναπτύξουμε, το πίστευες? Να σου ήταν λίγο τρελό, γι' αυτό το λέω. Να σου θυμίσω ότι μου έλεγε εγώ 2-3 χρόνια. Καλά, αυτό το έλεγα σε κάθε συμβόλαιο. Εγώ αυτό είναι το τελευταίο μου. Τέλος, τελευταίο. Πάω σπίτι μου, δεν μπορώ. Πάω, θα κάνω οικογένεια, θα κάνω παιδάκια κτλ. Και σου έλεγα καλά. Ό,τι πει. Ήσουνα πλασμένη. Λοιπόν, αγάπη. Εγώ από εδώ θα κλείσω, από τη φίλη μου. Από όλους εμάς, σε όλους εσάς, πολλά φιλιά. Αρπάξτε την κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι μοναδική. Και κρατήστε και τους φίλους σας κοντά σας. Γιατί στο τέλος της μέρας οι φίλοι μας μένουν. Λιτσάκη, σε ευχαριστώ.